Μια σειρά από εκδηλώσεις άρχισαν αυτό το Σαββατοκύριακο από την Ιλαέξ, σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, με τίτλο Η Βενετσιάνικη Φυσιογνωμία των Χάνιων. Το 2019 μάλιστα είναι αφιερωμένο στο νεροτόκριτο, ενώ διαλέξει πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο του πνευματικού κέντρου. Αξιολογώντα το μέγεθο τη πνευματική κληρονομιά που μα άφησε ο Κορνάρο, η Περιφέρεια Κρήτη κατέθεσε σχετική πρόταση ώστε το έτο 2019 να ανακηρυχθεί ω έτο ερωτόκριτου. Απότερο στόχο τη ιδέα αυτή είναι η διεθνοποίηση του μηνύματο του ερωτόκριτου και η προώθησή του στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά τη UNESCO και μέσω αυτών στην προβολή του κριτικού Πολιτισμού. Στο πλαίσιο της διάσωσης υπάρχει, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, δυστυχώς δεν έχουν όλες καταφέρει να πετύχουν το στόχο τους. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι ένα μεγάλο ζήτημα στο τι θέλουμε να διασώσουμε, πώ θέλουμε να διασώσουμε και αν τελικά θέλουμε να πάμε σε μια μουσιακή διαχείριση του χώρου ή αν επιλέγουμε συνειδητά να ε, αφήσουμε την πόλη να αναπτυχθεί με έναν τρόπο τέτοιο έτσι ώστε να, το παρελθόν να εντάσσεται στο παρόν της. Οι προσπάθειε ανάδειξη τη ενετική όψη τη πόλη είναι στη σωστή κατεύθυνση, όπω τονίστηκε. Όμω, μένουν πολλά να γίνουν ακόμα και μάλιστα με βάση το σύγχρονο σχεδιασμό που εστιάζει στι συμμετοχικέ διαδικασίε, δηλαδή με τη συνένεση των πολιτών. Το βασικότερο που μπορούμε να δούμε και είναι ξεκάθαρο πλέον είναι το ζήτημα του τυχισμού και του σχεδιασμού αυτών των μεγάλων ογκωδών εγκαταστάσεων, οι οποίε ήταν στρατιωτικέ ή χειροματικέ εγκαταστάσει και κατά πόσο αυτέ έχουν επηρεάσει τον τότε και το σημερινό ιστό τη πόλη. Είναι βασικό αυτό. Επίση, άλλο είναι η εικόνα τη πόλη από από κοντά και από μακριά. Τα κτίρια αυτά ήταν άγνωστα μέχρι πρώτη ω την έρευνα. Αυτό είναι το σημερινό πρώτο γυμνάσιο. Ένα, ένα τμήμα του είναι το σημερινό πρώτο γυμνάσιο. Το άλλο είχε εντελώ εξαφανιστεί, χωρί να αφήσει ίχνη, ήδη από τι αρχέ, από το γύρισμα μάλλον του, του 20ου αιώνα, ήταν η Οπλοθήκη, η Αρμερία και βρισκόταν στη σημερινή οδό Φεντούλεφ, στο λιμάνι, κάτω ακριβώ από το Καστέλι. Η βενετσιάνικη πόλη μπορεί να μελετηθεί σε πολλαπλά επίπεδα πριν και μετά από τα μεγάλα έργα των επεμβάσεων, καθώ και η πόλη σε σχέση με την Ήπεθρο ή οι πόλεις μεταξύ του.